Λοιπόν, ας δούμε μία άσκηση η οποία είναι εφαρμογή του φαινομένου Doppler. Την θεωρία την έχω σε ξεχωριστό βίντεο, είναι λίγο μεγάλη διάρκεια. Καλό είναι όμω να το δει ολόκληρο για να έχει μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχω πάρει μια περίπτωση κατά την οποία έχω ένα παρατηρητή. Ο παρατηρητή είναι ακίνητο πάνω σε ένα δάπεδο και υπάρχουν δύο πηγέ, η S1 και η S2. Δηλαδή, έχω κολλήσει κατά κάποιο τρόπο δύο α πούμε σιρήνε στα δύο αυτά αυτοκινητάκια. Το ένα αυτοκινητάκι πλησιάζει προς τον παρατηρητή με ταχύτητα VS1 Το άλλο ε, αυτοκινητάκι απομακρύνεται τον παρατηρητή με ταχύτητα VS2 Άρα έχω κινούμενη πηγή και στις δύο περιπτώσεις και εκείνη τον παρατηρητή Οπότε η ερώτηση τώρα είναι Ποια συχνότητα ακούει α1 ο παρατηρητής από την αριστερή πηγή και ποια συχνότητα ακούει ο παρατηρητής από τη δεξιά πηγή, την α2. Για λόγους απλότητας έχω βάλει ότι οι συχνότητε που εκπέμπουν αυτή τη στιγμή είναι ίδιε, 500 Hz κάθε πηγή, και α πούμε ότι κινούνται και με την ίδια ταχύτητα, 20 μέτρα ανά σεκόντ. Ο παρατηρητή είναι ακίνητο, έτσι, και η ταχύτητα του ήχου είναι 340. Ε, για να το εφαρμόσει, για να βρει το αποτέλεσμα που θέλει, αρκεί να εφαρμόσει τον Ντόμπλερ. Λοιπόν, Fα1 θα ισούται με Fs, επί, αυτό είναι ο τύπο, θυμίζω, V, συν ή πλήν Vα, V, όπου εδώ η ταχύτητα του παρατηρητή είναι 0, άρα αυτό μηδενίζεται, και εάν το εφαρμόσω για την περίπτωση της αριστερής πηγής, της S1, θεωρώ, θυμάστε, θυμάστε ότι θεωρώ πάντα, για να βάζω τα πρόσημα ως θετική φορά, τη φορά που ξεκινάει από τον παρατηρητή και πηγαίνει προς την πηγή, άρα αυτή θα είναι η θετική μου φορά, οπότε ο τύπος θα γινει fα F1 ίσον, Fs, το οποίο ας κάνω και την κατάσταση, το οποίο είναι 500 επί γραμμή κλάσματος η ταχύτητα του ήχου είναι 340 δια η ταχύτητα του ήχου που είναι 340 και επειδή έχω θεωρήσει θετική φορά από τον παρατηρητή προς την πηγή η ταχύτητα η VS1 είναι αρνητική άρα θα πάει πλην 20 έτσι, πλην 20 συνεπάγεται από εδώ θα κάνουμε λίγο τις πράξεις και η fα 1 θα προκύψει ας το δούμε, ας το χρησιμοποιήσω το κομπιτεράκι για να δεις τι θα βγάλει. Λοιπόν, οι πράξεις θα έχουν ως εξής. 340 διά 320 που είναι η αφαίρεση του παρανομαστή και ότι βρω επί 500. Λοιπόν, αυτό κάνει, βλέπεις ότι ακούει μεγαλύτερη συχνότητα. 531, 531 Hz. Ενώ δηλαδή η πηγή εκπέμπει να ήχο 500 Hz, αυτός ακούει 531 Hz. Εάν κάνω το ίδιο για τον δεύτερο παρατηρη... δεύτερη πηγή, θα γίνει η fα 2 θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα, θα είναι Fs επί γραμμή κλάσματος και πάλι ο παρατηρητής όπως είπαμε είναι ακίνητος. Αν θεωρήσω θετική φορά από τον παρατηρητή προς την πηγή, βλέπεις ότι τη μία φορά ήταν προς τα αριστερά το θετικό, την άλλη φορά είναι προς τα δεξιά. Δεν κοιτάς κατευθύνσει, κοιτάς μόνο να συνδέσεις τον παρατηρητή με την πηγή. Η θετική φορά λοιπόν είναι από τον παρατηρητή προς την πηγή. Ε, αυτή τη φορά το VS2 είναι θετικό, άρα θα πάει στον παρανομαστή V Συγγνώμη να το κάνω με λευκό. Θα γίνει V συν Vs2. Ε, εδώ θα βγάλει Fα2 ίσον 500 επί γράμμη κλάσματος. Το V είναι 340 δια 340 συν 20. 340 συν 20. Άρα το Fα2, δηλαδή η συχνότητα που ακούει από, τον δεύτερο, από τη δεύτερη πηγή θα είναι... Αρκεί λοιπόν να διαιρέσουμε το 340 να το διαιρέσουμε με το 360 που θα είναι στο παρανόμαστη και αυτό που θα βρούμε να το πολλαπλασιάσουμε επί 500. Θα βγάλει ένα αποτέλεσμα 472 Hz. 472 Hz. Οπότε παρατήρησες εκείνο που προκύπτει και από τη θεωρία. Ενώ οι πηγές εκπέμπουν ήχο συχνότητας 500 Hz, 500 Hz, η πηγή που πλησιάζει τον παρατηρητή έχει ως αποτέλεσμα ο παρατηρητή να ακούει μεγαλύτερη συχνότητα από αυτήν, 531, ενώ η πηγή που απομακρύνεται τον παρατηρητή, ο παρατηρητή ακούει συχνότητα μικρότερη, 472 Hz. Μάλιστα, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να υπολογίσουμε και το διακρότημα που ενδεχομένω δημιουργείται στα αυτιά του, αν και η διαφορά είναι, δεν είναι το, οι δύο συχνότητε δεν είναι κοντά ιδιαίτερο σημεία με την άλλη. Αλλά παρόλα αυτά, θα μπορούσα να γράψω ότι η συχνότητα του διακροτήματο που ακούει ο παρατηρητή θα είναι 531 472. Θυμίζω ότι το διακρότημα είναι η διαφορά των δύο συχνοτήτων. Το δύο συχνοτήτων που φτάνουν στα αυτιά του. Η F1 πλην την F2. 531 μείον 472. Πόσο κάνει αυτό? 28, 59, 59 Hz. Αυτό θα ήταν το διακρότημα που θα άκουγε, αν και ξαναλέω η απόσταση είναι σχετικά μεγάλη των δύο συχνοτήτων. Έπρεπε να είναι πολύ πιο κοντά τα νούμερα, να είναι το ένα 531 και το άλλο ξέρω εγώ να είναι 520. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα της ε, περίπτωσης του φαινομένου ντόμπλερ το οποίο ε, έχει πέσει και στις πανελλαδικές με έναν με διαφορετικό τρόπο. Πάλι υπήρχε ένας παρατηρητής στη μέση και πλησίαζε, μια πη, ε, είχαμε μία πηγή που πλησίαζε και μετά Ε, Το concept είναι το ίδιο όμως και το τυπολόγιο είναι αυτός ο τύπος και κάποια επιπλέον πράγματα θα σας δείξω σε άλλη άσκηση. Καλή συνέχεια!